Μπήκα πολύ δυνατά και προηγήθηκα με 4-0. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, έπαιξε αρκετά καλά και ο Μάρκο και κατάφερε να σοφαρίσει. Μετά έχω 5-4, 40-15 και τα χάνω και τα δύο τα set point. Συνέχεια έχει 6-5 αυτός, πάει 6 όλα και εκεί 7-4 τελικά το κατάφερα να το πάρω. Κάναμε κάποιους πολύ καλούς πόντους και οι δύο. Αισθανόμουν καλά σήμερα, λίγο πάλι με τον καιρό δυσκολεύομαι τη διφυσάει. Αλλά... Φοβήθηκες κάποια στιγμή? Φοβήθηκα, ναι, γιατί όταν προηγήθηκε αυτό στο δεύτερο, στο πρώτο σετ, φοβήθηκα μήπως το έπαιρνε, αλλά προσπάθησα να κρατηθώ εκεί πέρα και τόσο σας το τέλος. Σήμερα σίγουρα το 50 δεν κρίθηκε στις λεπτομέρειες, κρίθηκε στην κακή μου απόδοση και στη δυσκολία που προξενεί τόσο πλάγιος αέρας ο περίοδος που αλλάζει κάθε 5 λεπτά. Λογικά θα παίξω και στα επόμενα δύο. Απλά πρέπει να ξεκουραστώ, να συγκεντρωθώ πάλι, να κάνω λίγο προπόνηση και να ελπίσω ότι θα παίξω καλύτερα, γιατί σίγουρα το σημερινό δεν πλησιάζει καν στην απόδοση που μπορώ να φτάσω. Αυτό που σου έκανε λοιπόν εντύπωση μέσα στο παιχνίδι από τον Μάρκο Τζόκοβιτς, ποιο ήταν? Ο Μάρκο μου έδινε, δηλαδή όταν γινόταν κάποιο λάθος από το διαιτητή, τότε μου έλεγε να κάνουμε δύο μπάλες. Ήταν πάρα πολύ καλή η συμπεριφορά του. Κάτι που ουσιαστικά μπορεί να μην τον συνέφερε. Κάτι που σίγουρα δεν το συνέφερε, γιατί επαναλαμβανόταν οπότε στιγμή που τον είχε κερδίσει, ας πούμε. Σου έκανε εντύπωση αυτό, Χάρη? Ναι, γιατί δεν το έχω ξανασυναντήσει. Συνήθως όλοι οι παίκτες, ό,τι λέει ο διαιτητής, είναι, δεν κάνουν κάποια κίνηση κατά τους. Άρα αυτό το αναγνωρίζεις, θα ήθελες να το κάνεις και εσύ μεθαύριο? Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εγώ το έκανα μια φορά σήμερα, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται, πιστεύω.